Λοιπόν, το θέμα είναι ιδεογραφικό δίκτυο Αττικής, ιστορικό και σύγχρονο, και δημιουργία ενιαίας γεωβάσης δεδομένων ρεμάτων. Μία πολύ μικρή αναφορά για το πώς προέκυψε όλο αυτό. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Παγκράτη. Ξεκίνησα να ανακαλύπτω για τον Ηλισσό σιγά σιγά. Εκεί συναντήθηκα και με τον Ιωσήφ. Και άρχισα να ήθελα να δω πού περνάγε το ποτάμι, γιατί καταλάβαινα ότι υπήρχε ένα ποτάμι κάποτε κάτω από την πόλη και άρχισα να ψάχνω πράγματα για τον Ηλισσό κυρίως. Στην πορεία ανακάλυψα ανθρώπους και σχέδια και χάρτες, αλλά αυτοί οι χάρτες είχαν και άλλα ποτάμια μέσα. Οπότε, όταν τελείωσε το κομμάτι του Ηλισσού, αποφάσισα να συνεχίσω την έρευνα και στα υπόλοιπα ποτάμια, η οποία συνεχίζεται βεβαίως, είναι ανεξάντλητη. Αλλά πιστεύω είναι σε ένα καλό σημείο για να παρουσιαστεί σε επίπεδο Αττικής τουλάχιστον και σίγουρα μηχανοπεδίου το πώς ήταν τα ποτάμια, τα ρέματα και οι χύμαροι στη φυσική τους ροή από την πηγή τους μέχρι και την εκβολή τους. Οπότε, κάπως έτσι είναι το θέμα. Λέγοντας υδρογραφικό δίκτυο, να ξεκινήσουμε λίγο με μερικούς ορισμούς. Είναι το δίκτυο στην ουσία μεταφοράς. Θες να σπατάω εγώ? Όχι, εντάξει, είναι στην ουσία ένα δίκτυο που μεταφέρει το επιφανειακό νερό και τα ειζήματα από την γη προς την θάλασσα. Και αναφέρεται συνήθως σε μια υδρολογική λεκάνη. Την υδρολογική λεκάνη θα τη δούμε σε λίγο. Μια πολύ έτσι γενική εικόνα του υδρογραφικού δικτύου της Αττικής είναι αυτή. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για μια περιοχή που είναι γεμάτη ρέματα, όπως και πολύ ωραία αναφέρεται και το θέμα, είναι γεμάτη υδάτινες διαδρομές η Αττική. Και θα συνήθως κλαίμε όταν αρχίσουμε πάνω το κομμάτι της πόλης που είχε χτιστεί. Τέλος πάντων, η υδρολογική λεκάνη που αναφέραμε λοιπόν είναι μια μια τοπογραφική στην ουσία και υδρολογική ενότητα, η οποία για τους υδρολόγους που δεν είμαι εγώ υδρολόγος, αποτελεί μια στοιχειώδη χωρική μονάδα. Πολύ απλά, τι σημαίνει αυτό? Εδώ έχουμε κυκλώσει την υδρολογική λεκάνη του Κηφισού, που σημαίνει ότι όταν βρέχει, οποιαδήποτε σταγόνα πέσει μέσα σε αυτή την περιοχή, θα καταλήξει να βγει από τις εκβολές του Κηφισού. Αυτό σημαίνει μια ενιαία υδρολογική λεκάνη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Αττική περιλαμβάνει πάρα πολλές υδρολογικές λεκάνες. Και μία από αυτές είναι αυτή που λέμε τώρα ο Κηφισός, ο οποίος περιλαμβάνει μέσα του και τον Ηλισσό και τον Ηριδανό και τον Κυκλοφόρο και όλους τους ιστορικούς. Το ιστορικό τώρα που το ανέφερα στην αρχή είναι στην ουσία στον χάρτη αυτόν να φαίνεται η κήτη του ποταμού, του ρέματος, του χυμάρου όπως ήταν πριν επέμβει ο άνθρωπος και φυσικά το εξαφανίσει. Αυτό σημαίνει επέμβαση ανθρώπου σήμερα. Για την πορεία αυτή της εργασίας χωρίστηκε σε τρία στάδια στην ουσία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο β' στάδιο. Το γ' είναι αυτό που θα αφήσω σαν ανοιχτό ερώτημα για να προκύψει και από το συνέδριο, το πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την πληροφορία που υπάρχει. Οπότε υπάρχει συλλογή, η επεξεργασία της πληροφορίας και η διαχείριση όλων των δεδομένων αυτών χαρτογραφικών που αφορούν τα ρέματα. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι λοιπόν τώρα, το κομμάτι της συλλογής, τα πεδία έρευνας ήταν σε 5 τα ομαδοποίησα, ήταν η βιβλιογραφία φυσικά ελληνική και ξένη από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, γραβούρες, πίνακες, σχέδια καθ' όλη τη διάρκεια που μπορούμε να τα βρούμε, Μεσαίωνα, Βυζάντιο μέχρι και σήμερα, ιστορικές χαρτογραφικές προσπάθειες που σημαίνει οποιαδήποτε χαρτογραφική προσπάθεια έγινε για την περιοχή της Αττικής στην ιστορία. Και τέταρτο είναι οι φωτογραφίες, επίγειες ή αεροφωτογραφίες που μας δίνουν μια πολύ μεγάλη πηγή πληροφοριών και φυσικά ρημοτομικά και πολεοδομικά σχέδια, σύγχρονα φυσικά θα είναι αυτά. Τα πρώτα ξεκίνησαν το 1830 μέχρι και πλέον σύγχρονα ψηφιακά, σημερινά από μελέτες ρεμάτων που είναι ακόμα ευτυχώς ανοιχτά. Μια πολύ μικρή αναφορά για το καθένα, όταν λέμε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία γίνεται η προσπάθεια να εντοπιστούν στην ουσία κείμενα και αναφορές από οποιαδήποτε έκδοση Έλληνα ή αρχαίου συγγραφέα από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε τοπογραφική κυρίως πληροφορία, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει για την κατασκευή του χάρτη, και αφετέρου αυτά όπως και πολύ ωραία αναφέρανε και οι προηγούμενοι, μπορούμε να αντλήσουμε και περιβαλλοντικές πληροφορίες και βιολογικές για την Φλωρίδα, για την Πανίδα και όλα αυτά. Ξεκινώντας δηλαδή και από τον Πλάτωνα, που πολύ ωραία ανέφερε ο κύριος Θέμελης πριν την ιστορία με το Φέδρο, μέχρι σύγχρονες διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες των ΤΕΙ.
Αναφέροντας γραβούρες, πίνακες και σχέδια, θα δείξω μερικά για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Π.χ. εδώ έχουμε μια γραβούρα η οποία δείχνει την Αθήνα, είναι μια φανταστική απεικόνηση φυσικά, της εποχής του Αδριανού. Εδώ μπορούμε να δούμε τον Ηλισσό με το γάργαρο νεράκι του που έλεγε ο Πλάτωνας και την Τρίτοξη γέφυρα. Αυτό πέρα από το αισθητικό και το συναισθηματικό, έτσι, την πληροφορία και που μας δημιουργεί, μας δίνει και τοπογραφική πληροφορία, γιατί μπορούμε να εντοπίσουμε που π.χ. υπήρχαν περάσματα των ποταμών, που υπήρχαν κάποια μνημεία. Που αναφέρονται στους συγγραφείς, που με βάση αυτά τα μνημεία μπορούμε να δούμε την απόσταση, ξέρω, του ποταμού ή που ήταν το πέρασμα, γενικότερα δηλαδή, το πώς μπορούμε να αντλήσουμε τοπογραφική πληροφορία. Εδώ είναι μια άλλη γραβούρα, αναφέρεται ότι δείχνει μια γέφυρα στον Κυκλοβόρο, όπου αντίστοιχα μπορούμε, βλέπουμε δηλαδή ότι είναι η Ακρόπολη εκεί πέρα, μπορούμε να προσανατολίσουμε κάπως την γραβούρα αυτή και να, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλες πληροφορίες, και να εντοπίσουμε ακόμα και τη θέση της γέφυρας και πηγών κατά συνέπεια, που φαίνονται εδώ πέρα, μια πολύ ωραία γραβούρα που την έδειξε και ο Ιωσήφ. Μπορούμε να δούμε ποιοτικά στοιχεία εδώ για το ποτάμι, για τον όγκο του νερού, για τη βλάστηση και για την ύπαρξη πηγών, όπως είπαμε. Για την ύπαρξη πηγών συγκεκριμένα, εδώ είναι μια πύλη επί τουρκοκρατίας που είχε σωθεί, και το σημαντικό είναι ότι φαίνεται μια πηγή σε αυτή την γραβούρα. Οπότε, εντοπίζοντας την πύλη, μπορούμε να εντοπίσουμε και την θέση της πηγής, η οποία θα μπει και αυτή στο χάρτη. Αντίστοιχα, γραβούρες οι οποίες φαίνονται μικρές λιμνούλες διάσπαρτες μπορούν να είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη πηγών σε σημεία που ούτε καν τα φανταζόμαστε. Και τελευταία γραβούρα είναι αυτή εδώ, η οποία είναι και εξώφυλλο του, την έχει βάλει εξώφυλλο και στο βιβλίο του Κορές. Δείχνει την περιοχή του Ηλισσού. Πέρα από το ποτάμι, μπορούμε να αντλήσουμε και πληροφορίες για περιστασιακές πλημμύρες ή ροές νερού. Βλέπουμε εδώ πέρα στην ουσία μία, δύο, τρεις πορείες πλημμυρών του νερού. Βλέπουμε και εδώ ότι έχει καταστραφεί στην ουσία το τοιχείο του Ολυμπίου. Οπότε μπορούμε να δούμε και ποια ήταν η φυσική ροή και η φυσική πορεία των υδάτων πριν φυσικά την επέμβαση του ανθρώπου, όπως είπαμε. Το τρίτο κομμάτι συλλογής πληροφοριών είναι οι ιστορικές χαρτογραφικές προσπάθειες. Στην ουσία, δηλαδή, μιλάμε για παλαιούς χάρτες, ξεκινώντας όσο πιο παλιά γίνεται, από απλές απεικονίσεις, οι οποίες όμως μας δίνουν ποιοτικές κατά βάση πληροφορίες και όχι τοπογραφικές. Εδώ είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία, η οποία δείχνει, μπορεί να μην έχει ακρίβεια, δηλαδή μετρητική, αλλά έχει πολύ σημαντική πληροφορία, δεδομένου ότι μας δείχνει τον Ηλισσό. Εδώ είναι η Τρίτοξη γέφυρα, όπως είπαμε, μπροστά από το στάδιο, ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν καταλήγει στο Φαλυρικό Όλμο, στρίβει και πηγαίνει στον Κηφισό, όπου σε αυτή την γραβούρα φαίνεται κιόλας ότι δεν φτάνει στον Κηφισό, ότι απλά χύνει τα νερά του στο περιοχή που σήμερα είναι του Ρέντι, το Μοσχάτο, όλη αυτή η περιοχή γενικά του Φαλήρου, η οποία αποτελεί το Δέλτα που λέμε, όπως λέμε Δέλτα, ήταν πραγματικά Δέλτα κάποτε, γιατί συνέβαλε και ο Κηφισός, όπως βλέπουμε, στο Πόρτο Λεόνι. Ξεκινώντας τώρα από τον πιο παλιό χάρτη που μπορούμε να βγάλουμε κάποιες πληροφορίες, εντοπίζουμε τον χάρτη του Σπον του 1678, όπου φαίνεται ο Ηλισσός, πάλι. Ο Ηλισσός γενικά έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, δεδομένου ήταν πολύ κοντά στην πόλη και όλες οι απεικονίσεις και οι χαρτογραφίες γινόταν στην Ακρόπολη και γύρω από την πόλη, οπότε περιλαμβάνανε και τον Ηλισσό. Εδώ όμως βλέπουμε ότι περιλαμβάνουν και ένα άλλο ρέμα, το οποίο γράφει Ηλιδανός εδώ, ο οποίος σίγουρα δεν είναι σωστό. Πρέπει να είναι ο Κηφισός ή το πιο πιθανό μπορεί να είναι ο Κυκλοβόρος, δεδομένου ότι είναι τόσο κοντά στην πόλη. Περνώντας έτσι 100 χρόνια αργότερα και πάρα πολλές άλλες χαρτογραφικές προσπάθειες, ενδεικτικά μονοδεικνωμερικά, ένας χάρτης του Μπογκάζ 1784, πάλι φαίνεται ο Ηλισσός, το μπλε. Και εδώ αυτό το έχω βάλει συγκεκριμένα γιατί έχουμε μία έξτρα πληροφορία για μία διοχέτευση νερού στον Ηλισσό. Εδώ είναι τα σημερινά Πετράλωνα, τα άνω και κάτω Πετράλωνα, εδώ είναι ο λόφος του Φιλοπάπου. Οπότε βλέπουμε, εδώ είναι η κύλη στην ουσία που λέμε, η αρχαία συνοικία της κύλης. Οπότε βλέπουμε και τεκμηριώνουμε την ύπαρξη ρεμάτων σε ροή για να σχεδιαστούν όλα αυτά ήδη 300 χρόνια πριν.
Εδώ αρχίζουμε πλέον και φτάνουμε σε πιο σύγχρονες εποχές, γίνονται πιο επιστημονικά τα σχέδια. Το πρώτο σχέδιο που γίνεται για την Αθήνα από τον Κλειάνθη και τον Σάουμπερτ δείχνει τα ποτάμια, δείχνει τον Ηλισσό, δείχνει εδώ, αυτό είναι αντιστραμμένος καταρχήν, γιατί εδώ είναι η Ομόνια σημερινή, Ομόνια, Σύνταγμα και το Γκάζι. Φαίνονται τα ρέματα, όπως είπαμε, αυτά αντίστοιχα των Πετραλώνων. Εδώ είναι η Ακρόπολη, οπότε τεκμηριωμένο από δύο και τρεις πηγές την ύπαρξη και την λειτουργία των ρεμάτων. Ένας χάρτης του Κούρτιους και του Κάουπερτ, αυτή είναι μία μετέπειτα έκδοση. Γενικά είναι ο συγκεκριμένος χάρτης είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών που έχουμε, γιατί ήταν η πρώτη χαρτογράφηση στην ουσία με επιστημονικό τρόπο όλης της Αττικής. Οπότε εδώ π.χ. έχουμε ένα απόσπασμα των εξαρχείων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτός εδώ είναι ο κυκλοφόρος, εδώ είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, βλέπετε, φαίνεται, μουσείο. Εδώ είναι ο κυκλοφόρος από τα βουνά κανονικά, από τα τοκοβούνια που λέμε σήμερα, πως ήταν και συνεχίζει, θα φανεί και σε μία επόμενη, νομίζω, να είναι πάλι. Εδώ είναι μια γενικότερη εικόνα του ίδιου, των ίδιων μελετητών, όπου φαίνονται με μπλε στην ουσία, φαίνονται πάρα πολύ καλά σαν αντίθεση στα ρέματα. Εδώ φαίνεται ο κυκλοφόρος ολόκληρος, πώς πηγαίνει, πώς γυρνάει και πώς χύνεται στην περιοχή εδώ. Εδώ είναι ο Κηφισσός, η δεύτερη κήτη, η τεχνητή του Κηφισσού. Εδώ είναι το προφήτη Δανίλ. Γενικά είναι πάρα πολύ καλή πηγή πληροφοριών ο Κάουπερτ. Και για να μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο, επειδή δείχνουμε συνέχεια κέντρο, εδώ φαίνεται η Κηφισσιά, το χωριό της Κηφισσιάς, εδώ είναι το χωριό το Μαρούσι, εδώ είναι το χωριό το Χαλάνδρι, με το ρέμα του, που φαίνεται ξεκάθαρα, εδώ φαίνεται ο Κηφισσός, οι Κουκουβάωνες, αυτό το χωριουδάκι, εδώ είναι το Μενίδι. Γενικά αυτή η χάρτες είναι απίστευτη πηγή πληροφοριών. Και φεύγουμε και λίγο μακριά και πάμε προς την Ραφίνα. Εδώ είναι ο Βαλανάρης, εδώ είναι το κεντρικό ρήμα της Ραφίνας, από την Πετέλη στην ουσία, πως ήταν ολόκληρο, μέχρι τις εκβολές του σήμερα στη Ραφίνα. Φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, φωτογραφία αυτή την έδειξε και ο Ιωσήφ, πως μπορούμε να τεκμηριώνουμε στην ουσία πράγματα. Π.χ. από επίγεια φωτογραφία του Λυκαβητού το 1861 του Δημήτρη Κωνσταντίνου, μπορούμε να δούμε πολύ καλά και ξεκάθαρα τις χαράδρες του Λυκαβητού, που σε μεγένθηση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι οι πηγές του Ηριδανού, ο οποίος μετά χάνεται, αλλά βρίσκεται υπογείως κάτω από την πόλη. Ήταν ο πρώτος έτσι ποταμός ο οποίος έγινε υπήρμανση του ανθρώπου και χτάθηκε κάτω από την πόλη. Εδώ μιλάμε για πλέον για φωτογραφίες, τα έχει δείξει και ο Ιωσήφ αυτά σαν πηγή πληροφοριών. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Εδώ είναι η Κεσαριανή συγκεκριμένα, εδώ είναι το ρέμα, όπως ήταν πριν γίνουν όλα. Εδώ είναι τα τένις, όλη αυτή η λωρίδα είναι που είναι σήμερα τα τένις, τα γήπεδα, και εδώ είναι η Πανεπιστημίου Πολύ. Εδώ είναι μια κλασική αεροφωτογραφία, χωρίς να έχει σημασία που είναι, ότι οι αεροφωτογραφίες αυτές, οι οποίες ξεκίνησαν γύρω στο 1930, οι πρώτες, 29 με 30, φαίνονται πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά ρεμάτων και ποταμών, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τεκμηριώσουμε από πού περνάγανε ακριβώς, γιατί ακόμα και η διευθέτηση που υπάρχει σήμερα και η υπόγεια μπορεί να έχει μεταλλάξει την φυσική ροή και τον φυσικό του άξονα. Και τέλος, φυσικά τα ρεμοτομικά και πολεοδομικά σχέδια, εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό, εδώ είναι το εφηβείον, εδώ είναι σήμερα το Άγιος Σάββας, εδώ είναι ο λεωφόρος Αλεξάνδρας, εδώ έχει στείλει αστυνομία. Και βλέπουμε στο υπόβαθρο πως έχει γίνει το ρημοτομικό, το τι ρέμα υπήρχε, όλες αυτές οι γραμμές, οι ανώμαλες, είναι ύπαρξη ρεμάτων. Εδώ πάλι είναι στο πεδίο του Άρεως, ρημοτομικό, τα προσπερνάμε. Εδώ είναι η αποτύπωση του Λαμπαδάρη τώρα, όπου πλέον με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και υψομετρική πληροφορία, έχουμε το ρέμα μέσα στην πόλη. Εδώ το έχω αφήσει αυτό επίτηδες, εδώ είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, σήμερα, στην Αγαρνών, και αυτό είναι το ρέμα του Ποδονίστου που καταλήγει και περνάει από την πλατεία Βάθηση και πέρα. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι αυτό, το έχω αφήσει επίτηδες για να φαίνεται και αυτό, είναι το φύλλο χάρτη που λέγεται Κυψέλη. Είναι η Κυψέλη αυτή ακριβώς εδώ, πριν γίνει η Κυψέλη. Και φυσικά φτάνουμε στο σήμερα, όπου ακόμα και σύγχρονα πολεοδομικά σχέδια χρησιμοποιούνται, όπου φαίνονται αυτές οι υδάτινες διαδρομές. Όλα αυτά λοιπόν τώρα στο β' στάδιο που βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή είναι η επεξεργασία τους, η σύνθεση στην ουσία όλης αυτής της πληροφορίας.
η οποία πάλι χωρίζεται σε τρία στάδια, στην ψηφιοποίηση όλων αυτών των σχεδίων και των χαρτών, να τα έχουμε δηλαδή σε ψηφιακή μορφή, στην γεωαναφορά τους, που αυτό σημαίνει στο να μπορούμε να εξαγάγουμε από αυτά τα σχέδια μετρητική πληροφορία, δηλαδή να μετράμε τόσο στην εικόνα και να είναι τόσο στην πραγματικότητα και όσον αφορά τη θέση τους στην πραγματική στο χώρο. Και το τελικό να είναι ένα ψηφιακό σχέδιο όπου θα φαίνονται όλοι οι άξονες των ρεμάτων. Σε αυτό το στάδιο της επεξεργασίας χρησιμοποιούμε διάφορα προγράμματα, έτσι να συνάψω τι είναι αυτό. Είναι απλά γραμμές, φαίνονται τα ρέματα, εδώ π.χ. είναι το ρέμα της Ραφίνας, ο Ποδονύφτης, εδώ είναι ένα δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Με διάφορες επεξεργασίες αρχίζει και γίνεται κάπως έτσι, μετά προσθέτουμε διάφορες άλλες πληροφορίες για να καταλήξουμε να γίνει χάρτης κανονικός. Και τώρα, ξεκινώντας με την Πικροδάφνη, για να δείξουμε έτσι μερικές εικόνες, αυτό είναι που λέμε ότι παίρνουμε ένα υπόβαθρο παλαιό και ψηφιοποιούμε πάνω εδώ, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, τον άξονα του ρέματος. Έχοντας λοιπόν αυτή τη ψηφιακή γραμμή σε παλιά υπόβαθρα, εδώ αν λείπει κάποια πληροφορία μπορούμε να την πάρουμε από κάποια άλλη πηγή. Η σύνδεση λοιπόν, αφού γίνει όλη αυτή τη πληροφορία, μπορούμε αυτή τη γραμμή τη ψηφιακή να την πάρουμε, να τη ρίξουμε στη σημερινή πόλη και να δούμε πού ακριβώς πέρναγε, τουλάχιστον σε ακρίβεια δρόμου, το ρέμα. Και φυσικά και στο Google Earth και οπουδήποτε αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την πραγματικότητα αυτή. Όσον αφορά τον Ελισσό και τον Ιρδανό, μια τέτοια εικόνα θα βγει περίπου. Εδώ είναι ο Ελισσός με τις πηγές του από Χολαργό, από Κυσαριανή, από Ιμητό. Με όλα αυτά τα δίκτυα να τα μαζεύει ο Ελισσός, να περνάει από εδώ από την περιοχή που ανέφερε πολύ αναλυτικά ο Ιωσήφ και να καταλήγει κάπου στο Κηφισό με την ιστορική του φύγη που λέμε. Εδώ είναι ο Ιρδανός που πηγάζει από το Λυκαπτό όπως δείξαμε. Εδώ είναι το κομμάτι του Κηφισού, φαίνεται έχει μείνει ο Ελισσός, λείπει το κομμάτι του Ποδονύφτη βέβαια, θα το δείτε αμέσως τώρα. Αυτός είναι ο Ποδονύφτης, από την Πεντέλη όλη αυτή, η Χαλάνδρη, η Μαρούση, η Ηράκλειο, η Ιωνία, τα μαζεύει όλα και χύνεται φυσικά εκεί που μας έδειξε πολύ ώρα και ο Παναγιώτης Υπουργείος. Το ρέμα της Ραφίνας έχει μια τέτοια εικόνα. Στην ουσία αυτό είναι που λέγαμε η υδρολογική λεκάνη, ότι ό,τι πέφτει εδώ μέσα όλα αυτά τα νερά μαζεύονται και φεύγουν από μια κοινή δίωδο. Τώρα, και φυσικά και πάρα πολλά άλλα που δεν φαίνονται τώρα αναλυτικά στο κέντρο της Αθήνας, Κυκλοφόροι, όλα αυτά. Η διαχείριση όλη αυτού της πληροφορίας, έχουμε συζητήσει και με τη Χριστίνα για να βγει ένας χάρτης, στην ουσία με όλη αυτή την πληροφορία όσο καλύτερα γίνεται, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις ιστορικές κοίτες του Κηφισού, του Λυσσού, του Ιρδανού, του Κυκλοφόρου, του ρέματος προφήτη Δανίου, γενικά όλων των εξαφανισμένων κυρίως ρεμάτων και την κοίτη των ρεμάτων των υπολείπων της Αττικής. Επίσης, ευελπιστούμε να περιλαμβάνει το Αδριάνιο και το Πισιστράτιο, με τον Παναγιώτη έτσι συνεχίζουμε τις έρευνες. Θέσεις όπως ανέφερα και από τις γραβούρες πριν, τις ιστορικών πηγών, υγροβιότοπους σημερινούς αλλά και παλαιούς και ιστορικές και σύγχρονες λίμνες. Όσον αφορά τις λίμνες, μια πολύ μικρή αναφορά, φτάνοντας στο τέλος. Εδώ βλέπουμε π.χ. για μια λίμνη που έχει εξαφανιστεί αλλά θα φαίνεται στο χάρτη. Είναι η δεύτερη λίμνη των Ρητών, όπως περνάμε στην Εθνική Οδό για να πάμε στον Ασπρόπυργο. Είναι αυτή η λίμνη Κουμουνδούρου που λέμε. Από πάνω υπήρχε η δεύτερη λίμνη της Δήμητρας, γιατί ήταν η Δήμητρας και η Περσεφόνησο αφιερωμένες οι λίμνες. Οπότε αυτή τη δεκαετία του 50 αποστρακίστηκε και έχει γίνει σήμερα αυτό που βλέπουμε ότι είναι η Πυρκάλ. Όλη αυτή η βιομηχανική ζώνη. Θέλουμε να φαίνεται δηλαδή και αυτή η πληροφορία για αυτά που υπήρχαν και αυτά που χαθήκανε στην ουσία μέσα από αυτόν τον χάρτη. Και το α λοιπόν της διαχείρισης είναι ο χάρτης και το β είναι αυτό που λέμε μια ενιαία γεωβάση ρεμάτων. Στην ουσία να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό κέντρο ελέγχου των ρεμάτων. Επειδή όλη αυτή η πληροφορία ψηφιοποιείται, μπορεί να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων και εδώ γίνεται ένα κάλεσμα όποιος ενδιαφέρεται, όποιος έχει επιστημονική κατάρτιση και όποιος έχει διάθεση να βοηθήσει να έρθει σε επαφή μαζί μας, για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο στην ουσία κέντρο για να μπορεί να διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους. Και
Μία πολύ μικρή αναφορά, όταν λέμε συλλογή, εννοούμε ότι ό,τι βγαίνει, φωτογραφίες πεδίου, καταγραφές επεμβάσεων μεταβολών, χημικές αναλύσεις νερού, όπως αναφερθήκαν, υπερβαλλοντικά δεδομένα, να μπορούν να αντιστοιχίζονται πάνω στη θέση που γίνανε, στον χάρτη που έγινε, σε ποια περιοχή, με την ημερομηνία, και όλα αυτά ψηφιακά και πολύ εύκολα προσβάσιμα και διαχειρίσιμα. Το δεύτερο είναι φυσικά η διαχείριση αυτής της βάσης, οπότε χρειάζεται ένας φορέας, μπορεί να είναι η Άνθη, μπορεί να είναι η ΡΟΗ, μία στελέχωση από ομάδα ειδικών και φυσικά χρηματοδότηση. Και η αξιοποίηση όλου αυτού του πράγματος είναι ότι μπορεί, είναι πάρα πολύ σε αξιοποίηση. Έχω γράψει ενδεικτικά ότι μπορεί να γίνει φυσική διαχείριση όλης αυτής της πληροφορίας, μπορεί να γίνει τεκμηρίωση και να αποδεικνύουμε πράγματα τα οποία είναι εύκολο για μας, αλλά άλλοι δεν θα τα δέχονται, αλλά εμείς μπορούμε να τους αντικρούσουμε. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση κόσμου, γιατί θα μπορεί να είναι και ανοιχτό και στο κοινό όλο αυτό, θα είναι σε ένα site π.χ. θα μπορεί να ενδιαφέρεται όποιος ενδιαφέρεται να το βρίσκει, και φυσικά είναι ένας τρόπος να συνδεθούν άνθρωποι και τόποι. Οπότε τελειώνω με αυτή τη φωτογραφία που είναι το κομμάτι του Ηλισσού, είναι το κέντρο της Αθήνας στην ουσία 100 χρόνια πριν, και ευελπιστώ, όπως και εσείς φαντάζομαι, ότι σε 100 χρόνια θα είναι πάλι έτσι, το αργότερο. Μπράβο,